Έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στο Thraki.net τον βουλευτή και υποψήφιο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Κύριε Γερουλάνε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαρά και τιμή δική μου. Καλώς ήρθατε στην Αλεξανδρούπολη. Καλώς σας βρήκα. Και καλή επιτυχία στις επερχόμενες εκλογές. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γερουλάνε, το ΠΑΣΟΚ έχει τιμωρηθεί όσο κανένα άλλο κόμμα από το μνημόνιο και ύστερα. Πώς σκοπεύετε να συσπυρώσετε ξανά τους πολίτες που έχουν διασπαρεί και να τους φέρετε πάλι στον πυρήνα του κινήματος, ακόμα και από τις παρυφές της δεξιάς, όπως έχετε δηλώσει στη συνέντευξή σας? Πράγματι, λέω ότι χρειάζεται μια μεγάλη αγκαλιά από την αριστερά και το κέντρο μέχρι τις παρυφές της δεξιάς και τους απογοητευμένους ψηφοφόρους του κ. Μητσοτάκη, διότι αυτός πάντα είναι ο φυσικός χώρος του ΠΑΣΟΚ. Πράγματι, το ΠΑΣΟΚ έχει τιμωρηθεί στο παρελθόν για τα μνημόνια και για μια σειρά από πράγματα. Αλλά βλέπετε ότι ήδη αυτή η εκλογική αναμέτρηση, κάθε εβδομάδα που περνάει, ανεβαίνει και λίγο πύχης. Γιατί ξεκίνησε να εκλέγουμε τον πρόεδρο του Τρίτου Κόμματος. Πήγαμε στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης μέχρι να βγει το καλοκαίρι. Και μέχρι τις 15 του μηνός ο κόσμος θα κοιτάζει να δει αν το ΠΑΣΟΚ θα επιλέξει τον αρχηγό που θα μπορέσει να οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές για να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη. Τόσο πολύ μεγάλη ανάγκη υπάρχει για αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό, που ο κόσμος ξανακοιτάει το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, πρέπει να αλλάξουμε ορισμένα πράγματα και μέσα στο ΠΑΣΟΚ για να πείσουμε τον κόσμο. Χρειάζεται ένα συνεκτικό και διακριτό σχέδιο, το οποίο το έχω καταθέσει και λέγεται Αναγέννηση. Χρειάζεται να επανασυνδεθούμε με την κοινωνία και εκεί λέω ότι το κρυφό μας όπλο είναι οι Πασόκοι που πάνε καλύτερα από το ΠΑΣΟΚ. Αν δείτε πόσοι άνθρωποι που δεν κρύβουν την ταυτότητά τους έχουν καταφέρει να βγουν πρόεδροι επιμελητηρίων, δήμαρχοι και ούτω καθεξής, αλλά δεν τους παίρνουμε ποτέ τηλέφωνο να δούμε πώς αυτοί θα μας βοηθήσουν. Χρειαζόμαστε καλύτερη επικοινωνία γιατί έχουμε κάνει λάθη εκεί. Και βεβαίως χρειάζεται μια ηγετική ομάδα η οποία να εμπνέει ότι αυτό που λες θα το κάνεις πράξη. Στο σχέδιο που λέτε ότι έχετε καταθέσει και μάλιστα το έχετε δουλέψει πριν από το καλοκαίρι, ναι, του τεστίν. Το σχέδιο αυτό δουλεύτηκε πριν από 7 χρόνια και επικαιροποιείται, γιατί αυτό που έψαχνα να απαντήσω είναι γιατί ΠΑΣΟΚ. Ωραίες είναι οι προτάσεις μας και τις έχω υπερασπιστεί όλες. Αλλά ο κόσμος για να καταλάβει τι διακριτό φέρνεις πρέπει να μπορεί να σου λέει γιατί ΠΑΣΟΚ, να απαντήσει το γιατί ΠΑΣΟΚ. Και εκεί αυτό το οποίο εξηγώ στην Αναγέννηση είναι ότι αν θέλουμε να γίνουμε διακριτοί και να δώσουμε στην Ελλάδα κάτι το οποίο το περιμένει εδώ και χρόνια, αυτό είναι να πείσουμε ότι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τη μεγάλη αποσυγκέντρωση της εξουσίας που χρειάζεται. Αποκλείεται να παράξουμε τον πλούτο που μπορεί να παράξει αυτή η χώρα και να τον μοιράσουμε δίκαια, εάν δεν αποσυγκεντρώσουμε την εξουσία σε σύγχρονους θεσμούς, όπως είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, τα επιμελητήρια, οι συνεταιρισμοί, τα εργατικά κέντρα, τα τοπικά ανεξάρτητα πανεπιστήμια, που θα συνεργάζονται μαζί για να δώσουν ένα τοπικό σχέδιο ανάπτυξης, για παράδειγμα για τη Θράκη, και έτσι να μπορεί να βλέπει κανείς πώς θα προχωρήσει η ανάπτυξη, πώς θα προχωρήσει το κοινωνικό κράτος σε τοπικό επίπεδο. Έτσι γίνεται σε όλες τις χώρες του κόσμου. Μόνο στην Ελλάδα ο κάθε ένας από αυτούς πάει σε άλλο Υπουργείο, παίρνει ένα μικρό κονδύλι, κάνει μια δουλειά, αλλά δεν γίνεται ένα συνεκτικό σχέδιο ανάπτυξης και ένα συνεκτικό σχέδιο κοινωνικής πρόνοιας. Αυτό είναι που πρέπει να αλλάξουμε αν θέλουμε να δώσουμε δύναμη στις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής. Και ένα πολύ καλό παράδειγμα είναι εδώ η Θράκη, ειδικά ο νομός Εύρου. Διότι η ανάπτυξη που έγινε από το κέντρο εστίασε στην Αλεξανδρούπολη, αλλά επειδή δεν υπήρχε συνεκτικό σχέδιο για τον Εύρο, αγνοήθηκε ο Βόρειος Εύρος. Και έτσι βλέπουμε το Βόρειο Εύρο να αδειάζει και να κατεβαίνει προς τον Νότο, αφήνοντας ευάλωτη τη χώρα μας στο βόρειο κομμάτι του νομού. Δεν θα γινόταν κάτι τέτοιο αν υπήρχε ένα συνεκτικό σχέδιο, καταρχήν από την τοπική κοινωνία, το οποίο θα ερχόταν να πρικίσει το κεντρικό κράτος. Σωστά. Αυτά που λέτε, στο σχέδιό σας επανέρχεται η θεματική της αποκέντρωσης εξουσίας και της διοίκησης, η δυνατότητα, η δημιουργία ευκαιριών για τους νέους, για τους νεότερους, και επίσης επανέρχεται η θεματική της άμεσης επαφής με την κοινωνία, κύριε Γερουλάνε. Τώρα, εγώ διαβάζοντας όλα αυτά, σκεφτόμουν τι είναι αυτό που έχει αλλάξει ουσιαστικά από το 2007 που είχε το ΠΑΣΟΚ τη δυνατότητα να τα κάνει όλα αυτά πράξη μέχρι τώρα. Και δεν μιλώ για την ηγεσία, μιλώ για συστημικά.
θέματα. Τι έχει αλλάξει τόσο ουσιαστικά που θα κάνει δυνατή την πραγμάτωσή τους, της αποκέντρωσης εξουσίας, της δημιουργίας ευκαιριών. Το ΠΑΣΟΚ την τελευταία φορά που κυβέρνησε ήταν ακόμα μέσα σε ένα πλαίσιο της αποκέντρωσης των αρμοδιοτήτων, όπως λέμε μέχρι τώρα, που ήταν, αν θέλετε, τα πρώτα βήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα πρώτα βήματα των επιμελητηρίων, και κατ' εμέ καθυστερήσαμε κιόλας να κάνουμε τις μεγάλες τομές. Τώρα πια όμως και η τοπική αυτοδιοίκηση, τα επιμελητήρια, τα πανεπιστήμια έχουν αποκτήσει μια πάρα πολύ σημαντική εμπειρία. Ο κόσμος ξέρει τι να περιμένει από αυτά πια. Άρα είναι πολύ πιο έτοιμα να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις μιας σύγχρονης εποχής. Βέβαια, δεν μπορεί να γίνει αυτό δια μαγείας. Χρειάζεται να εξυγχρονιστούν ως θεσμοί, να τους δώσουμε τα εργαλεία, αλλά να απαιτήσουμε και από αυτά τη λογοδοσία. Γιατί θα ακούσετε σαν κριτική στο σχέδιό μου πολύ συχνά, μα αυτοί είναι θεσμοί που έχουν εμπλακεί σε διαφθορά και ούτω καθεξής. Ναι, αλλά είχαν σχεδιαστεί λάθος. Και οι συνεταιρισμοί το ίδιο και τα επιμελητήρια το ίδιο είχαν γίνει σαν μακρύ χέρι της κυβέρνησης στις τοπικές κοινωνίες. Δεν θέλουμε αυτό. Θέλουμε να είναι οι εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας στο κεντρικό κράτος. Ανάποδα δηλαδή, να εκπροσωπούν την τοπική κοινωνία συνεργαζόμενοι μεταξύ τους και σε αναπτυξιακά προγράμματα και σε κοινωνικά προγράμματα, έτσι ώστε να απαιτούν από το κεντρικό κράτος τις εξουσίες με λογοδοσία που χρειάζεται για να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους. Πόσο καιρό λέμε ότι δεν πρόκειται να έχουμε ποτέ πραγματική πρωτοβάθμια υγεία αν δεν πάνε τα κέντρα υγείας στην τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί το λέμε αυτό? Διότι πάντα έτσι γινότανε. Πάντα σε όλη την Ευρώπη έτσι γίνεται. Λοιπόν, τώρα είναι η ώρα να κάνουμε αυτό το μεγάλο βήμα, αυτή τη μεγάλη μεταρρύθμιση. Και αυτό είναι που κάτι μπορεί να το κάνει το ΠΑΣΟΚ, γιατί έχει κάνει όλα τα βήματα μέχρι τώρα και μπορεί να ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία. Είστε ένα ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, πράγματι, και με μια σταθερή παρουσία και με ένα σταθερό ύφος όλα αυτά τα χρόνια. Θα μπορούσατε να μας πείτε ποιον από τους συνυποψηφίους σας έχετε ξεχωρίσει και ποιανών τις προτάσεις θα υιοθετήσετε εσείς σε περίπτωση που εκλεγείτε πρόεδρος? Μα δεν είναι ένας υποψήφιος. Νομίζω ότι όλοι οι υποψήφοι έχουν πάρει αυτή τη διαδικασία εξαιρετικά σοβαρά. Όλοι μας έχουμε έρθει σε αυτή τη μάχη γνωρίζοντας ότι την επόμενη μέρα πρέπει να είμαστε μαζί, ενωμένοι. Βεβαίως υπάρχουν διαφορές μεταξύ μας, βεβαίως υπάρχουν αψιμαχίες, αλλά ποτέ δεν βλέπεις, ας πούμε, κάτι να ξεφεύγει μέσα από το πλαίσιο που θα επιτρέψει την αυριανή συνεργασία μεταξύ μας. Και προτάσεις υπάρχουν από όλους τους συνυποψηφίους μου, οι οποίες είναι θετικές. Η δουλειά που ηγείται μια τέτοια προσπάθεια, όπως είναι η νίκη στις επόμενες εκλογές, απαιτεί να συνθέσει από όλες τις στάσεις του ΠΑΣΟΚ, να ενώσει. Και αν φαίνει κάτι η υποψηφιότητά μου σε αυτό το τραπέζι, είναι ότι πάντα έχω υπάρξει ενωτικός. Έχω εμπειρία και από τον ιδιωτικό και από το δημόσιο τομέα, και αυτό θεωρώ πολύ σημαντικό, να ξέρει κανείς στην πολιτική πώς λειτουργεί η αγορά. Και βεβαίως έχω το σχέδιο το οποίο κατέθεσα, το οποίο δίνει ένα εχέγγυο από πριν ότι εάν εκλεγώ, αυτά είναι τα πράγματα τα οποία θα προωθήσω. Κύριε Γερουλάνε, είμαστε σε μια κριτική περιοχή. Δεν θα μπορούσα να αποφύγω το εξής ερώτημα. Το 1987 ο Ανδρέας Παπανδρέου έδωσε την εντολή να βυθιστεί το χώρα. Το σημερινό ΠΑΣΟΚ πώς διαμορφώνει την εξωτερική του πολιτική και πώς τοποθετείται στα ελληνοτουρκικά ζητήματα? Κοιτάξτε, από εκείνη την εποχή και πέρα, από την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου και πέρα, η Ελλάδα έχει κινηθεί στην εξωτερική πολιτική με βάση κάποιες αρχές και αξίες. Και αυτό δημιουργεί στην Ελλάδα τις συνθήκες να είναι παράγον σταθεροποιητικό στην περιοχή. Αυτό συνεχίζουμε και τώρα. Βέβαια, για να είσαι σταθεροποιητικός παράγοντας, πρέπει να έχεις δυνατό στρατό, δυνατή διπλωματία και δυνατή οικονομία. Αυτά σου δίνουν τη δύναμη να πεις ότι εγώ μπορώ να υπερασπιστώ τα σύνορά μου απόλυτα, να μην αφήσω σπιθαμή ελληνικής γης στο έλεος ενός εχθρού, αλλά να παίξω ένα ρόλο ο οποίος είναι ρόλος, αν θέλετε, ευημερίας της περιοχής. Απέναντι σε εμάς είναι μια Τουρκία που επενδύει στην αποσταθεροποίηση της περιοχής. Διότι έτσι ουσιαστικά συλλέγει κονδύλια είτε από την Αμερική, είτε από την Ευρώπη, είτε και από άλλο τη Ρωσία, δημιουργώντας συνέχεια συνθήκες αποσταθεροποίησης. Όμως ξέρουν και εκείνοι πολύ καλά ότι όσο η Ελλάδα είναι δυνατή, και εκείνοι ό,τι και να κάνουν πρέπει να κινηθούν μέσα σε ορισμένα συγκεκριμένα όρια. Εφόσον λοιπόν εμείς λειτουργούμε ως παράγον σταθεροποίησης, η δική μας η δουλειά είναι να είμαστε πάντα, αν θέλετε, γέφυρα στις μεγάλες διαμάχες που υπάρχουν και να λειτουργεί η Ελλάδα για να λειτουργεί η Ελλάδα πάντα υπέρ της ειρήνης.
Και αυτό έχουμε κάνει ουσιαστικά μέχρι και την εποχή Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε ένα διαφορετικό δόγμα, το οποίο το θεωρώ εξαιρετικά επικίνδυνο. Παλιά θα καταδικάζαμε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά δεν θα σταματούσαμε ποτέ να μιλάμε στους Ρώσους. Θα καταδικάζαμε την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, αλλά δεν θα σταματούσαμε ποτέ να μιλάμε στους Παλαιστίνιους. Και έτσι θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε τους συμμάχους μας, όντας ένας αξιόπιστος συνομιλητής με όλες τις αντιμαχόμενες πλευρές. Αυτό δεν ισχύει πια. Ο κ. Μητσοτάκης έχει επιλέξει την Ελλάδα ως σύνορο και όχι ως γέφυρα. Τι εννοώ με αυτό? Κλείνει συνέχεια πόρτες. Για να κάνει καλό στους Αμερικάνους, για να κάνει τον καλό στους Αμερικάνους, για να πάρει τα F-35. Δεν το γνωρίζω. Αυτό που γνωρίζω όμως είναι ότι αυτή η αλλαγή της στρατηγικής, την οποία πρεσβεύει ο κ. Μητσοτάκης, τη βρίσκω εξαιρετικά επικίνδυνη, διότι αφαιρεί από την Ελλάδα αυτό το ρόλο του σταθεροποιητικού παράγοντα που σας έλεγα πριν. Άρα θεωρείτε ότι στη διπλωματία δεν υπάρχουν κόκκινες γραμμές? Βεβαίως υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Δεν το συζητάω αυτό. Για να είσαι σταθεροποιητικός παράγοντας, όπως είπα στην αρχή, πρέπει να είσαι τόσο ισχυρός που να μην σκέφτεται κανείς να περάσει τις κόκκινες γραμμές. Και οι κόκκινες γραμμές, τις οποίες πάντα έχει περασπιστεί η Ελλάδα, είναι οι κόκκινες γραμμές του διεθνούς δικαίου. Πάνω σε αυτό βασιζόμαστε. Δεν έχουμε κάνει ποτέ πίσω από αυτό. Δεν πρέπει να κάνουμε ποτέ πίσω από αυτό. Και αν ποτέ η Τουρκία σκεφτεί ακόμα να περάσει αυτές τις κόκκινες γραμμές, η Ελλάδα οφείλει να τις απαντήσει πάρα πολύ δυναμικά, γιατί αλλιώς ποτέ δεν θα μπορέσει να είναι ο παράγοντας σταθερότητας, ο οποίος είπα στην αρχή. Ωραία. Οπότε κρατάτε από την παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου? Ευτυχώς αυτή την παρακαταθήκη την πρεσβεύουν όλα τα κόμματα. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι επικίνδυνη αυτή η αλλαγή πορείας του κυρίου Μητσοτάκη, γιατί ένα πράγμα που έφερε ο κύριος Παπανδρέου δεν είναι μόνο ότι είπε βυθίσατε το χώρα. Είχε μια πολυεπίπεδη εξωτερική πολιτική προς όλες τις κατευθύνσεις, μιλούσε άνετα και με το Βορρά και το Νότο και την Ανατολή και τη Δύση. Ήταν αυτό που λέω γέφυρα, και μάλιστα είναι πολλά χρόνια που χρησιμοποιώ αυτό τον όρο και γέλασα προχθές, διότι είδα ότι ο κύριος Γεραπετρίδης υιοθέτησε τον όρο αυτό όταν μίλησε στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό δείχνει τουλάχιστον ότι στα λόγια είναι στο κοντά μας. Άλλο αν στην πράξη έχουν αποφασίσει να κάνουν μια πολιτική η οποία δεν συνάδει με την ιστορική διαδρομή της ελληνικής διπλωματίας. Γιατί να ψηφίσει Γερουλάνο ο Ιβρίτης, ο πολίτης του Εύρου? Διότι, όπως είπα, φέρνω σχέδιο, φέρνω εμπειρία και από τον ιδιωτικό και από το δημόσιο τομέα και μπορώ να διασφαλίσω την ενότητα στο ΠΑΣΟΚ και λόγω του πρώτερου βίου μου, αλλά όπως είδατε και στο debate, όλοι σέβονται την πορεία που έχω κάνει μέχρι τώρα. Το γεγονός ότι έχω μείνει σταθερός στο ΠΑΣΟΚ, έχω υπερασπιστεί το ΠΑΣΟΚ, τα συμβολά του σε κάθε στάδιο. Επειδή μπορώ και το έχω αποδείξει στη Βουλή να δώσω τις μεγάλες μάχες που χρειάζεται να δώσουμε και μέσα στη Βουλή και μέσα στην κοινωνία, στυλιτεύοντας θέματα όπως είναι τα κόκκινα δάνεια, όπως είναι η δημόσια περιουσία. Πρόσφατα μάλιστα είχα μια συζήτηση στη Βουλή που είπα στον κύριο Χατζηδάκη, κλείστε επιτέλους το υπερταμείο. Είναι μια εθνική ντροπή αυτό το οποίο συμβαίνει. Ακόμα ένα τριώροφο κάπου στην Σπάρτη να εγγυάται το δάνειο της Ελλάδας. Εδώ πρέπει αυτά η περιουσία που έχει μείνει να μοιραστεί στην τοπική κοινωνία για να αρχίσει να δημιουργεί πλούτο. Ο κ. Μητσοτάκης μετά από 5 χρόνια, το μόνο που έχει καταφέρει στα 72.000 ακίνητα που έχει στα χέρια του ως κεντρικό κράτος είναι να κάνει έναν διαγωνισμό για να βγουν 7 σύμβουλοι, όχι για να αξιοποιήσουν τα 72.000 ακίνητα, για να τα καταγράψουν και μόνο. Γι' αυτό λέω εγώ ότι η πολύ πιο απλή λύση είναι να αρχίσουν να μοιράζουμε αυτή τη δουλειά για να αρχίσουν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία να δημιουργούν πλούτο στις τοπικές κοινωνίες. Εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε.